Χριστίνας και έχει πάρει και βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Και η αδερφή Σωτηριάδη που είναι εκλήπτες. Ωραία, γνωρίσαμε λοιπόν αρκετούς καλλιτέχνες στην Κρήτη. Ώρα να τους θυμηθούμε και να στείλουν πολλά χαιρετίσματα γιατί τα λέγαμε το Σαββατοκύριακο. Να τους συστήσουμε και σε εσάς. Άντε, πάμε. Την Κρήτη μπορείς να τη λατρέψεις για πολλούς λόγους. Εγώ τη λάτρεψα για έναν ακόμα, γιατί εκεί έκανα σπουδαίους φίλους. Ένας από αυτούς είναι ο Άγγελος Πάρταλης, ταλαντούχος και μποέμ καλλιτέχνης Γνήσιο Κρητικόπουλου. Λατρεύει τον τόπο του, αφού αποτέλεσε και αποτελεί γι' αυτόν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Η ζωή του τώρα είναι μοιρασμένη μεταξύ Αθήνας και Κρήτης. Στην Αθήνα βγαίνεις και τυχαία συναντάς τον Γούδουρο, τυχαία συναντάς τον Βούργαρη, τυχαία συναντάς ανθρώπους, ξέρεις, της δουλειάς μας, ζωγράφους, κινηματογραφιστές κλπ. Στο Βουνό Γενικρό δεν το κάνεις αυτό. Αλλά ανοίγεις το παράθυρό σου και βλέπεις λεμονιές, τα δέντρα σου που βγάζεις το λάδι σου κτλ. Και αυτό, ναι, και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είναι εδώ. Αυτά μου λείπουν πολύ. Ο Άγγελος, εκτός από ζωγράφος, είναι και σκηνοθέτης. Η τελευταία κινηματογραφική δουλειά του συμμετείχε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που πήρε το βραβείο Κρητικής Επιτροπής, αλλά και το βραβείο κοινού. Στον κινηματογράφο χρησιμοποιώ τα ευτελέστερα υλικά. Βλέπω την κάμερά σας αυτή με τραβάτε τώρα και τη φθονώ. Ποτέ δεν είχα στα γυρίσματά μου. Παρ' όλα τα βραβεία που έχω, δεν το λέω που τα έχω πάρει μόνο εγώ και οι συνεργάτες μου. Με κάτι καμερίτσες θα γελάσεις. Δεν υπάρχει χρήμα, ευτυχώς, και κάνουμε τα πράγματα έτσι. Στη ζωγραφική όμως υπάρχει μια παράδοση και είναι πια τα υλικά φτηνά. Έχω λοιπόν εδώ στους πίνακες που βλέπετε μια αναπτύξη, μια δικιά μου τεχνική. Αυτά είναι τσιμέντα με λάδια. Γίνονται ως εξής, εμποτίζω το τσιμέντο με το ελαιόχρωμα και το τοποθετώ σαν φρέσκο. Οι αδελφοί Σωτηριάδη, ο Νίκος και ο Παντελής, είναι γλύπτες. Ασχολούνται με την κλυπτική του μετάλλου από το 1990 και έργα τους έχουν τοποθετηθεί σε Κρήτη, Ελλάδα και Ευρώπη. Ζουν μόνιμα στο νησί τους, εμπνέονται από αυτό και δημιουργούν. Γνωρίζουν το μέταλλο καλά από τα παιδικά τους χρόνια και έχουν πραγματοποιήσει πολλές εκθέσεις. Θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος της έμπνευσής μας έχει να κάνει με την Κρήτη, φυσικά και με τον κρητικό πολιτισμό, γενικότερα με τον ελληνικό, αλλά ειδικότερα με την Κρήτη που ζούμε. Δύο μεγάλα μας έργα έχουν σχέση με την Κρήτη. Το ένα είναι το Κρήτη Υγεία Αλία που είναι στην παραλία της Κυτροπλατείας, το οποίο συνδυάζει την παράδοση, την μινωική παράδοση με την σύγχρονη πόλη, και το άλλο είναι η Αρπαγή της Ευρώπης που βρίσκεται στο Στρασβούργο και είναι ο μύθος που έδωσε το όνομα, αυτός ο μύθος, σε όλη την Ήπειρο, στη Γυραιά Ήπειρο, από εδώ, όποιος έγινε εδώ στην Κρήτη. Οι κριτικοί είναι άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία. Φύσεις καλλιτεχνικές και ποιητικές. Να σου πω, έχει αρχίσει η απογευματινή παρατζάδα. Πολύ είναι ωραία. Μα είναι ακόμα μέρα, έχει αλλάξει ο καιρός. Και επειδή έχουμε και καλό καιρό, θα πάρουμε μια βαρκούλα να πάμε στη σφακτηρία σε λίγο. Θα πάμε για περπάτημα μετά. Άντε. Να σφίξουμε λίγο τα ποδαράκια μας. Ναι, με βάρκα πρέπει να πάμε. Νησάκι. Όχι για τη σφακτηρία. Άλλες για το μονοπάτι, βέβαια. Άντε, πάμε και στο μονοπάτι. Τώρα